Γεια σου, καλώς ήρθες, μη φύγεις διότι έχουμε να κάνουμε εδώ απίστευτα πράγματα, τρελά πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιο είναι το θέμα μας. Το θέμα μας εδώ είναι συγκλονιστικό. Το θέμα μας έχει να κάνει με πιο αρχαίο μαγικό δαχτυλίδι εσύ συντονίζεσαι και επιλέγεις. Για να στα βγάλω λίγο τα δαχτυλίδια να τα δεις. Εδώ είναι το πρώτο. Δεν θα τα πω ακόμα τι είναι, θέλω να τα δεις, θα τα πω μόλις επιλέξεις. Λοιπόν, δες τα όμως εδώ για αρχή, το τέταρτο. 8 διαφορετικά αρχαία δαχτυλίδια. Δες και επέλεξε. Συγκλονιστικό ρίξιμο θα κάνουμε. Απλά συγκλονιστικό. Όχι ότι τα άλλα ρίξιματα που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής είναι συγκλονιστικά, ειδικά ότι διάλεξε ένα κλειδί. Μιλάμε, σου άρεσε, έλα, σου άρεσε πάρα πολύ. Έλα, σας έχω τρελάνει, πείτε μου. Γράψτε μου από κάτω αν μας έχεις τρελάνει βρεακά. Έτσι είναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για πάμε τώρα στο θέμα μας κατευθείαν να πούμε εδώ να αρχίσετε να βλέπετε και να συντονίζεστε γιατί τα βλέπετε εδώ πέρα. Έχω βάλει και τους αριθμούς πάνω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Με ποια 8 συγκεκριμένα δαχτυλίδια εσείς συντονίζεστε. Να πω 2-3 πράγματα μόνο. Από τους αρχαίους πολιτισμούς οι άνθρωποι φοράγανε δαχτυλίδια. Και εγώ παλιά φόραγα, αλλά τέλος πάντων το έκοψα. Και τι δαχτυλίδια φορά, εγώ εκείνα, κάτι hard rock, heavy metal, τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα λοιπόν, στις αρχαίες εποχές και στη σημερινή εποχή, τα δαχτυλίδια που φοράμε δεν είναι τυχαία. Δείχνουν μια ταυτότητα, δείχνουν μια εξουσία, δείχνουν μια γνώση, δείχνουν κάποια πράγματα, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, στους αρχαίους πολιτισμούς, ανάλογα και σε ποιο δάχτυλο, και θα σας δείξω τώρα κάτι μετά, ανάλογα και σε ποιο δάχτυλο φοράμε το δαχτυλίδι μας, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Στις αρχαίες εποχές και ειδικά προς τα κομμάτια λίγο των αλχημιστών και της μαγείας που τα φοράγανε, και ενώ εντάξει, μην πω σε μαύρα πράγματα, δεν θέλω. Εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιούσαν το δαχτυλίδι προκειμένου να μπορούν μεταξύ τους και να αναγνωρίζονται οι άνθρωποι και το επίπεδο γνώσεων, αλλά και σε τι επίπεδο βρίσκονται γενικότερα, αλλά και τι πρεσβεύει ο άλλος και τι με αυτό το δαχτυλίδι που φοράει είναι ένας τρόπος αναγνώρισης, αλλά και το ποιος είναι και η ταυτότητά του, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι και στη σημερινή εποχή φοράμε δαχτυλίδια αφού παντρευτούμε, που σημαίνει ένας κύκλος ο οποίος έκλεισε, ότι σταμάτησε η αναζήτηση, ότι βρήκαμε την αγάπη, έτσι. Έτσι και σαν συμβολικά, ας το πούμε. Τα δαχτυλίδια όμως παίζουν ένα πολύ μεγάλο ουσιαστικό ρόλο και όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε είναι πολύ πολύ ουσιαστικά. Επιτρέψτε μου να σας πω και κάτι, δηλαδή το ρίξιμο μας πάνω σε αυτό θα βασιστεί. Θέλω να δείτε αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Ανάλογα που θα φορέσει το δαχτυλίδι, Αφροδίτη, Δίας, Κρόνος, Απόλλων ή Ήλιος αλλιώς και Ερμής έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες. Και ανάλογα με το δαχτυλίδι που θα φορέσεις και ανάλογα εδώ πέρα με αυτό που εκεί θέλεις να το φορέσεις, παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο. Παιδιά, η χειρομαντία συνδέεται πολύ στενά με την αστρολογία. Να σας φέρω ένα άλλο τώρα εδώ από παλιές σημειώσεις και τα λοιπά, να μην δεν χρειάζεται τώρα, που δείχνει τώρα εδώ ότι η Αφροδίτη έχει να κάνει με τη συμπάθεια και την αγάπη, ο Δίας έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση, την ηγεσία αλλά και τη σοφία, ο Κρόνος έχει να κάνει με την πειθαρχία, με τη σοφία βέβαια και εδώ, αλλά και την ανεξαρτησία και το πώς κρατάει τις ισορροπίες και το κάρμα. Εδώ πέρα το χέρι του Απόλλωνα, όπως λέγεται, ή του ήλιου αλλιώς, έχει να κάνει με τη φιλοδοξία, την επιτυχία. Εδώ αυτό το μικρούλι λέγεται του Ερμή, που έχει να κάνει με τη διέστηση, με την εξυπνάδα, με τη δραστηριότητα, με την τηλεπάθεια και τη μαγεία, έτσι. Τα υπόλοιπα κομμάτια δεν θα σας τα πω του χεριού, δεν χρειάζεται. Εσύ σε ποιο χέρι θα διάλεγες να φορέσεις το δαχτυλίδι σου, έτσι. Λοιπόν, θα το αφήσω λίγο εδώ. Δείτε εδώ πέρα τις επιλογές, αυτές είναι, τις βλέπετε πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω. Και θα τις δεν θα σας πω ποιο είναι το δαχτυλίδι και τι σημαίνει το καθένα. Έρχομαι και τα πάω λίγο αντίθετα. Λοιπόν, όχι μια χαρά, ακύρω αυτό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εντάξει. Εγώ αρχίζω τώρα και τα μαζεύω. Ας ξεκινήσουμε. 1, 2, 3, 4. Και θα τα πάμε μετά με τη σειρά. Έλα, εντάξει. Σας έχω τρελάνει τώρα. Λοιπόν, για πάμε στο πρώτο. Θέλω να το δείτε. Το φέρω κοντά. Να το δείτε. Είναι ένα πολύ παράξενο δαχτυλίδι. Για όσους επιλέξετε το πρώτο δαχτυλίδι, λοιπόν. Θα δούμε τη σημασία και μετά θα ρίξουμε σε ποιο χέρι θα το φοράγατε ξεχωριστά. Θα σας το εξηγήσω, λοιπόν. Μην ανησυχείτε. Αυτό είναι ένα πολύ αρχαίο δαχτυλίδι της αρχαίας Ρώμης.
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν πολύ συχνά, φοράγανε οι Ρωμαίοι πάρα πολύ συχνά τα δαχτυλίδια βέβαια, και μπορείς να δεις εδώ πέρα και ένα κρανίο, ας το πούμε, το οποίο γράφει «Memento Mori». Είναι δύσκολο να το δεις εδώ, αλλά στα λατινικά εδώ γύρω γύρω υπάρχει «Memento Mori», το οποίο σημαίνει «θυμίσου ότι μία μέρα θα πεθάνεις». Θα μου πείτε τώρα, θα βιοσκοπιέστε, θα λέτε «Αχ, Παναγιά μου, βρεακά, τι είναι αυτά που μας λες, τι έχει συμβεί» και τα λοιπά. Όχι, δεν έχει συμβεί τίποτα. Σημαίνει το εξής φανταστικό μήνυμα. Ότι τώρα είναι η στιγμή. Φίλε, φίλοι που έχεις επιλέξει το δαχτυλίδι, σε οποιοδήποτε ερώτημα έχεις, τώρα είναι η στιγμή να ζήσεις τη ζωή σου και να φύγεις από τυχόν φυλακές ή τραύματα τα οποία, και απογοητεύσεις στις οποίες έχεις βάλει τη ζωή σου. Τώρα έρθει η στιγμή να μην κρατάς πίσω άλλο τον εαυτό σου. Ας βάλω εδώ πέρα και αυτό το πυραμιοειδές, τον κόνο εδώ. Και πάμε τώρα να κάνουμε το εξής παλαβό. Προσέξτε τώρα εδώ, άλλο παλαβό πράγμα. Θα ρίξω 5 κάρτες, μία κάρτα αν φόραγες, δηλαδή, ναι, αν φόραγες το δαχτυλίδι, αυτό το δαχτυλίδι στην Αφροδίτη, στο Δία, στον Κρόνο, στον Απόλλωνα ή στον Ερμή, και τι σημαίνει αυτό για σένα. Αυτό θα είναι το ρίξιμο. Και όχι μόνο αυτό, αυτό το μαγικό δαχτυλίδι τώρα λοιπόν, που ζήσε το τώρα, είναι και οι επιλογές σου σε θέματα. Πρόσεξε να δεις. Αγάπης, τύχης, κάρμα και μάθησης, φήμης ή επιτυχίας, διέστησης και επικοινωνίας. Πιάνουμε όλες τις πτυχές της ζωής μας, έτσι. Τα πάντα όλα εξηγούνται. Φοβερό, συγκλονιστικό, έτσι, αυτά κάνουμε εδώ. Οποτε, μην ξεχάσεις, κάνε εγγραφή, κάνε like, εντάξει. Πάτα notification σε όλες τις ειδοποιήσεις και για όσους θέλουν υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν μέλη με ξεχωριστές εκεί πέρα κάποιες άλλες ερμηνείες που κάνω για το κανάλι. Λοιπόν, που δεν θέλω να τις βγάλω προς τα έξω για κάποιους λόγους. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Ξεκινάμε. Λοιπόν, Αφροδίτη. Αν φοράγεις το δαχτυλίδι στην Αφροδίτη, βγαίνει ο θάνατος. Να ξέρεις ότι οι σχέσεις είναι σαν το θάνατο πολλές φορές. Κάποιες σχέσεις ανοίγουν, κάποιες καινούργιες σχέσεις κλείνουν, κάποιες άλλες σχέσεις θα ανοίξουν. Εντάξει. Κάποια πράγματα ολοκληρώνονται και τελειώνουν. Ο θάνατος όμως έρχεται και εδώ με ένα μήνυμα, και αυτό το μήνυμα είναι ζήσε. Ζήσε τη ζωή σου στο έπακρο, ερωτεύσου. Κι ας είναι λίγο και λάθος. Μην περιμένεις τον τέλειο ή την τέλεια. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και να είσαι προετοιμασμένος, διότι όλα κάποια τελειώνουν. Κάποια στιγμή τελειώνουν και το μήνυμα είναι ζήσε τη ζωή σου. Πάμε λοιπόν στο Δία. Το μαγικό λοιπόν δαχτυλίδι και στο όρος του Δία σημαίνει το 4 πεντάκτινο. Το 4 πεντάκτινο σε καλεί και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να χτίσεις πράγματα. Στη ζωή μας πρέπει να χτίσουμε, στη ζωή μας πρέπει να κοπιάσουμε, μπορεί να χρειαστεί να το κάνεις μόνος σου και μπορεί να χρειαστεί να μην έχεις και καμία βοήθεια. Πάμε στον Κρόνο. Ο Κρόνος λέει για 10. Ναι, ο Κρόνος φέρνει δυσκολίες και προκλήσεις. Εδώ είναι το 10 μπαστούνι. Το 10 μπαστούνι δεν είναι από τις εύκολες κάρτες, είναι από τις δύσκολες. Σημαίνει ευθύνες. Σημαίνει πειθαρχία. Σημαίνει ότι για να πετύχεις για κάποια πράγματα, αν φόραγες εδώ το δαχτυλίδι δηλαδή, χρειάζεται πειθαρχία αρκετή για να τα καταφέρεις και να αναλάβεις το βάρος των ευθυνών, όποιο βάρος ευθυνών είναι αυτό. Το αντέχεις. Λοιπόν, η επόμενη κάρτα που είναι του Απόλλωνα, του ήλιου και έχει να κάνει με τη φήμη, εντάξει, με τη δόξα κτλ. Είναι η Σελήνη. Η Σελήνη πάντα κρύβει πράγματα. Εδώ δηλαδή θέλει να σου πει ότι αν θέλεις να πετύχεις κατά κάποιο τρόπο, δεν χρειάζεται να βγαίνεις προς τα έξω με πολύ έντονο τρόπο, κράτα κάποια μυστικά. Και επίσης εδώ σημαίνει ότι δεν είναι κακό να κρατάς μυστικά και να είσαι προετοιμασμένος όμως να σου κρατήσουν και άλλοι άνθρωποι μυστικά από εσένα. Αλλά αν θέλεις επιτυχία, να βγεις, να κάνεις, να πετύχεις, μην ανακοινώνεις το οποιοδήποτε σχέδιο. Και όταν λέμε φήμη, φήμη μπορεί να εννοούμε, ρε παιδί μου, φήμη μέσα σε ένα κλειστό χώρο. Φήμη μπορεί να εννοούμε στην αγορά, έξω σε μια συγκεκριμένη αγορά. Φήμη μπορεί να σημαίνει ναι, okay, θέλω να βγω και περισσότερο έξω, να γίνω διάσημος, δεν ξέρω, ηθοποιός. Okay, δεν χρειάζεται να ξέρουν όλα τα σχέδιά σου. Και ο Ερμής, ο οποίος έχει να κάνει με πολλά πράγματα, ένα 10 ξυφών χρειάζεται να παλέψεις για πολλά πράγματα και να ξεπεράσεις τις προδοσίες των άλλων ανθρώπων οι οποίοι σε περιμένουν εκεί και δεν αντέχουν την επιτυχία σου. Εντάξει, μπορείς να έχεις επιτυχίες, αλλά να ξέρεις όμως, γιατί ο Ερμής σημαίνει και τηλεπάθεια, ο Ερμής επίσης σημαίνει και μαγεία, προετοιμάσου, διότι οι άνθρωποι
θα σε κακολογήσουν, θα σου πούνε άσχημα πράγματα, έτσι θα σε ρίξουν, θα σου ρίξουν και κανένα ανάθεμα που λένε και καμία αυτή και καμία βρισιά, μην πω τίποτα άλλο. Να είσαι προετοιμασμένος, προετοιμασμένη, διότι για όλα υπάρχει ένα τίμημα, εντάξει, αλλά ποιο είναι το μήνυμα εδώ? Μεμέντο μόρι, δηλαδή ζήσε, μην αφήσεις τίποτα να σε στεναχωρεί και να σε επηρεάσει. Φοβερό, φοβερό, φοβερό να πεις τέτοια πράγματα. Έτσι εδώ, ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Φεύγει λοιπόν το πρώτο κομμάτι, φεύγει λοιπόν η πρώτη μας επιλογή. Πάμε στη δεύτερη επιλογή, έτσι. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή να τη δεις. Ένα πολύ ιδιαίτερο δαχτυλίδι. Αυτό το δαχτυλίδι, λέγεται δαχτυλίδι του αν έχω κέφι ή όχι. Αυτό το δαχτυλίδι, δυσκολεύομαι να το πω για κάποιο λόγο, είναι σαν ένας κρίσταλος. Θέλω να το δεις, είναι ένας κρίσταλος εδώ πέρα. Ο οποίος λέγεται ότι στην παλιά εποχή, στα αρχαία χρόνια, ελέγχανε τη διάθεσή μας. Μπορούσε αυτό το δαχτυλίδι ανάλογα να μετρήσει τη διάθεσή μας. Εντάξει. Οπότε, αν δεν αισθάνεσαι καθόλου καλά τώρα, αν η διάθεσή σου δεν είναι σε μια ισορροπία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μάλλον που βλέπεις το βίντεο και παρατηρείς διακυμάνεση στη διάθεσή σου, να καταλάβεις ότι πρέπει να φέρεις μια ισορροπία στα συναισθήματά σου. Μη φοβάσαι και κυρίως μη φοβάσαι τον εαυτό σου, γιατί κυρίως φοβάσαι τον εαυτό σου. Να αγαπάς τον εαυτό σου. Να θυμάσαι εσύ που είσαι επιλέξει το δεύτερο δαχτυλίδι, ότι τα συναισθήματά σου είναι και το πιο ισχυρό σου όπλο. Αυτό λέει εδώ το δαχτυλίδι. Κάτσε να το βάλω εδώ, να φαίνεται, και πάμε τώρα να ρίξουμε με άλλη τραπουλάρα τώρα εδώ. Εντάξει, άλλη τραπουλάρα. Κοίτα εδώ, χρώματα εδώ και τα λοιπά. Τραπουλάρα λοιπόν. Πάμε να ρίξουμε για τα αντίστοιχα σημεία εδώ πάνω στο χέρι. Λοιπόν, για πάμε. Τα αντίστοιχα σημεία, αν έβαζες το δαχτυλίδι αυτό δηλαδή στην Αφροδίτη, στο Δία, στον Κρόνο, στον Απόλλωνα και στον Έρμη. Τα λέω αυτά για να το εμπεδώσετε λίγο, να εξοικειωθείτε με αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ωραία, για να ανακατέψω και πάμε να επιλέξουμε. Πρώτο δαχτυλίδι στην Αφροδίτη, που είναι οι σχέσεις. Προδοσία, έχεις προδοθεί, έχεις πέραξει τρίτο πρόσωπο. Έχεις πληγωθεί. Μπορεί να ήσουν εσύ το τρίτο πρόσωπο, μπορείς να μπήκες εσύ ως τρίτο πρόσωπο. Πάντως, εδώ στις σχέσεις μιλάει για ένα πλήγωμα. Άρα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται από τη δικιά σου τη μεριά να το θεραπεύσεις, εντάξει, και να προχωρήσεις. Για πάμε λοιπόν στο Δία, που σημαίνει ηγεσία, προχωρά, σε έχουν προδώσει και εδώ. Γι' αυτό λοιπόν αισθάνεσαι πολύ άσχημα γενικότερα και η διάθεσή σου δεν είναι καλή, διότι η αυτοπεποίθησή σου αυτή τη στιγμή δεν είναι και στο υψηλότερο επίπεδο. Να πω όμως το εξής, φορώντας αυτό το δαχτυλίδι σε αυτές τις θέσεις εδώ, με αυτές τις ενέργειες, μπορείς να το γυρίσεις προς το θετικό του, έτσι. Αυτό εννοούμε λοιπόν εδώ. Αν υπήρχε ένα τέτοιο δαχτυλίδι που επέλεξες, αν το φορούσες εδώ δηλαδή, η προδοσία θα άρχιζε σιγά σιγά να... και βλέποντας και το δαχτυλίδι και, πώς το λένε, και μιλώντας κατά κάποιο τρόπο, επικοινωνώντας με το δαχτυλίδι, θα μπορούσες λοιπόν να μειώσεις και την προδοσία. Έχεις περάσει πολύ δύσκολα εσύ. Για πάμε λοιπόν στον Κρόνο. Ο Κρόνος έρχεται, αυτό είναι πολύ καλό, ένα πολύ καλό σημείο που μπορείς να εξισορροπήσεις εδώ τα πράγματα, είναι το 2 πεντάκινο. Το 2 πεντάκινο σημαίνει εξισορροπώ. Τελικά καταφέρνω και εξισορροπώ. Ό,τι και να γίνει, με όποιο τρόπο και αν έρχουν τελικά τα πράγματα, με κάποιο τρόπο καταφέρνω και εξισορροπώ τις καταστάσεις και στο επαγγελματικό τομέα, αλλά εγώ θα έλεγα γενικά στη ζωή σου και με λύσεις πρακτικές. Για πάμε στη Φήμη. Η Φήμη έρχεται δουλεύοντας σαν το σκυλί. Εσύ, ναι, αν βάλεις εδώ το δαχτυλίδι σου στον Απόλλωνα, μπορείς να γίνεις διάσημος, ναι, μπορεί να γίνεις γνωστός. Δεν λέω σε παγκόσμιο επίπεδο, λέω όμως γνωστός αρκετά, μέσα από δουλειά. Θα δουλέψεις πολύ. Θα σου φύγει το καφάσι στη δουλειά. Να το πω έτσι πραγματικά. Συγχώρεσε με για αυτή την λέξη, την έκφραση, αλλά πραγματικά. Αλλά θα ανταμυφθείς. Θα ανταμυφθείς όμως. Και για πάμε και στον Ερμή τώρα.
να μας πει «Α, ο Ερμής». Ο Ερμής που έχει να κάνει λοιπόν με το, με την επικοινωνία, με την τηλεπάθεια, με τα μαγικά, είναι ο υπότης μπαστούνι. Ζώδια φωτιάς. Κοίταξε. Εδώ έχουμε τρεις πολύ δυνατές κάρτες και δύο αδύναμες κάρτες. Έχουμε λοιπόν εδώ μία δόνηση η οποία λέει «βάζε στόχους». Ο Ερμής εδώ σαν εξυπνάδα σου λέει «βάζε στόχους, επιμονή, αύξησε την ενεργειά σου, να είσαι πάντα με ενέργεια, με ψηλό επίπεδο ενέργειας, εσύ θα βρεις πώς θα το αποκτήσεις, μη φοβάσαι, προχώρα, προχώρα και να παίρνεις ρίσκα και βάζε στόχους στη ζωή σου, διότι έχεις τη δυνατότητα να πετύχεις». Δηλαδή, Ερμής, Απόλλωνας και Κρόνος σε βοηθάνε πάρα πολύ ενεργειακά. Μαζί με το δαχτυλίδι που έχεις επιλέξει, έτσι. Και να τα βάλεις αυτά στην άκρη εδώ πέρα και να τα θεραπεύσεις. Απίστευτο. Απίστευτο θα έλεγα. Καταπληκτικό. Πώς όλα βγαίνουν και με πόσο έτσι ωραίο τρόπο μας δίνουν αυτές τις απαντήσεις. Φεύγει λοιπόν και το δαχτυλίδι νούμερο 2. Πάμε στο δαχτυλίδι νούμερο 3. Πω δαχτυλίδι, δες το εδώ το δαχτυλίδι, το τρίτο δαχτυλίδι. Αυτό το δαχτυλίδι λοιπόν, αυτό το δαχτυλίδι είναι ιδιαίτερο περίεργο. Λέγεται και το δαχτυλίδι της θλίψης. Λοιπόν, ναι, είναι παλιό αυτό. Συνήθως αυτό το δαχτυλίδι δημιουργείται προκειμένου να μας υπενθυμίζει κάποιον. Κάποιον ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή ή γενικά έχει φύγει από τη ζωή μας, έτσι. Μπορεί να είναι και ενός γάμου, μπορεί να είναι δαχτυλίδι ενός γάμου, ναι, γιατί μιλάμε και συμβολικά, λοιπόν. Αυτό όμως, συνήθως, σε αυτό το δαχτυλίδι, σε αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή, στα παλιά χρόνια, βάζαν και μια πλεξουδίτσα ή λίγο κάποιες τρίχες από τα μαλλιά για να υπάρχει μέσα και την, η ενέργειά του, έτσι, να υπάρχει μέσα η ενέργεια σε αυτό το δαχτυλίδι. Θα μου πεις, τι μας λες βρεακάς τώρα, ας πούμε, κοιτάξτε, ναι, μιλάμε τώρα λίγο συμβολικά και για κάποια πράγματα, γιατί πάμε βαθιά σε κάποια σημεία εδώ, γιατί δεν είναι απλό ρίξιμο. Κάνουμε, όπως βλέπετε εδώ πέρα, από μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Λοιπόν, αυτό το οποίο χρειάζεται εσύ να μάθεις και να καταλάβεις είναι ότι αυτό που χρειάζεται να μάθουμε σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε είναι ότι μπορεί να χάσουμε ανθρώπους από κοντά μας, έτσι. Λοιπόν, ή ακόμα και αντικείμενα, ή ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μας τραυματίσουν ή να τραυματιστούν άνθρωποι από κάποιες καταστάσεις, έτσι, να τραυματιστούν πραγματικά. Όμως, αυτό το οποίο λέει το δαχτυλίδι, πρέπει, το δαχτυλίδι λέει, πρέπει να προχωρήσουμε, λέει, πρέπει να προχωρήσουμε. Τίποτα δεν χάνεται στον κόσμο της ενέργειας. Αυτό είναι το φοβερό του μήνυμα. Η ενέργεια συνεχίζει. Όταν μιλάμε για ενέργεια γενικότερα, δεν θα σας πρίξω τώρα να σας πω για ενέργειες και τα λοιπά. Η ενέργεια είναι intelligence. Η ενέργεια σημαίνει έχει εξυπνάδα. Ναι, έχει τη δική της νόηση. Δεν χάνεται πουθενά η ενέργεια. Οι ψυχές είναι ενέργεια, εμείς είμαστε ενέργεια, το σύμπαν είναι γεμάτο ενέργεια. Τίποτα, τίποτα δεν χάνεται. Όλα ανακυκλώνονται κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Ναι, υπάρχει ο πόνος και το τραύμα, αλλά αυτό που σου λέει όμως ότι τίποτα δεν χάνεται. Είναι ένα μήνυμα, φαίνεται, που για κάποιο λόγο έπρεπε να το ακούσεις και οφείλω εγώ να σου το πω και να το μεταφέρω. Απλά μεταφέρω το μήνυμα. Για πάμε λοιπόν να δούμε αν φοράει στο δαχτυλίδι εδώ. Είπαμε. Αφροδίτη σχέσεις. Ο Δία σημαίνει αυτοπεποίθηση και ηγεσία. Ο Κρόνος σημαίνει κάρμα και μάθηση. Εδώ ο Απόλλωνας σημαίνει φήμη, γιώδα και δόξα. Και ο Ερμής σημαίνει εξυπνάδα, επικοινωνία, διέστηση, θεραπείες κτλ. Εντάξει, είναι και θεραπευτικό αυτό. Για πάμε να δούμε τώρα. Η Αφροδίτη. Ο Πύργος. Βέβαια. Σου έρχουν έρθει τα πράγματα ανάποδα. Όπως δεν τα περίμενε στη ζωή, σου ήρθαν ξαφνικά. Έχεις μάθει ξαφνικά γεγονότα. Ναι, μπορεί να είναι και. Συγγνώμη που θα το πω, δεν το λέω με κάθε σεβασμό. Το λέω με κάθε σεβασμό. Μπορεί να είναι ένας ξαφνικός θάνατος, κάτι ξαφνικό, τα ξαφνικά νέα που παθαίνουμε, ένα ξαφνικό ατύχημα. Ή ακόμα και το ξαφνικό νέο ότι χωρίζουμε, ας πούμε, και φεύγω. Έτσι, ακόμα και αυτό. Φίλες και φίλοι, όλα είναι μέσα στη ζωή και το προσεγγίζουμε με κάθε σεβασμό και με κάθε αγάπη. Είναι οι σχέσεις εδώ τις οποίες, και η αγάπη βεβαίως, η οποία ήρθε έτσι ξαφνικά και έτσι ξαφνικά έφυγε. Μαθαίνουμε όμως από αυτό και σημαίνει χτίζουμε τη ζωή μας σε γερές βάσεις και προχωράμε. Τι σημαίνει ο Δίας? Ο Δίας εδώ πέρα σημαίνει τρεις κούπες. Οι τρεις κούπες σημαίνει να βρούμε τη χαρά στη ζωή.
πίσω από κάθε γεγονός, όσο δύσκολο και να είναι, μας προτρέπει ο Δίας να βρούμε τη χαρά στη ζωή. Θα μου πεις, μα εγώ έχω χάσει, έχω κάνει, έχω πονέσει. Ναι, έτσι είναι. Αλλά ένα από τα μαθήματα που έχουμε να μάθουμε είναι να εκτιμάμε τη ζωή, και η εκτίμηση της ζωής γίνεται συνεχίζοντας τη ζωή και εις μνήμη των ανθρώπων και αυτοί που ζουν ακόμα, αλλά έχουμε χωρίσει και έχουμε κάνει, με το να περνάμε καλά, να είμαστε ευτυχισμένοι και να τους μνημονεύουμε και να τους ευχαριστούμε για ό,τι μας δώσαν, έτσι. Αυτό είναι σπουδαίο μάθημα. Εδώ, βέβαια, εδώ ο Κρόνος. Ο Κρόνος έρχεται και σου λέει θάνατος. Και θα μου πεις, βρε Ακάς μου, τώρα Παναγιά μου, τι μου βγάζεις. Παιδιά, κοιτάξτε, γιατί είναι συμβολικά, σημειολογικά και όλα είναι μέσα στη ζωή. Ένα πράγμα θετικό έχει αυτή η πλουτόνια σκορπίσια κάρτα. Του Σκορπιού δηλαδή. Ζήσε τη ζωή σου, φίλε μου. Αυτό σου λένε, αν μπορούσαν να επικοινωνήσουν και να σου μιλήσουν ξεκάθαρα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι πια εδώ, και σε μένα το λέω και σε προσωπικό επίπεδο, άσχετα αν δεν διάλεξα εγώ αυτό το δαχτυλίδι, είναι ζήσε τη ζωή σου. Ζήσε τη ζωή. Κάποια στιγμή όλοι οι παιδιά θα συναντηθούμε. Μην ανησυχείτε, όλοι θα συναντηθούμε. Ζήσε τη ζωή σου τώρα που μπορείς, με όποιο τρόπο μπορείς και μέσα από χαρά. Πάμε στη φήμη και στη δόξα που είναι ο Απόλλωνας και είναι το 5 κούπα. Δεν έχεις καμία διάθεση εσύ για δόξες και τέτοια πράγματα. Ζεις ίσως μια ζωή λίγο απομονωμένη, ζεις μια ζωή λίγο όπου έχεις στεναχωρηθεί, κουβαλάς ένα μεγάλο βάρος στεναχώρια, οπότε καλό θα σου έκανε ένα δαχτυλίδι το οποίο θα έμπαινε εδώ πέρα στο όρος, ας πούμε, του Απόλλωνα, για να αρχίσει να παίρνει λίγο, εδώ δηλαδή, να παίρνει κάποιες δονήσεις θετικές και να ξεπεράσει λίγο τη θλίψη σου, τη συναχώρια σου, να λύσεις το δαχτυλίδι, να το τρίβεις με κρυσταλάκια ίσως, έτσι. Ένα τέτοιο, ας πούμε. Καλό θα ήταν, ωραίο θα ήταν, ας πούμε. Και λίγο να ξεπερνάς τη στεναχώρια σου. Αυτό πρέπει να κάνεις, αυτό σου λέει εδώ πέρα. Και ο Ερμής έρχεται και σου λέει, ο Ιεροφάντης. Ο Ιεροφάντης, ο οποίος φανερώνει αλήθειες, ο Ερμής έρχεται και σου λέει: έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι η ζωή. Έχει πίστη στο Θεό, μη χάνεις την πίστη σου. Υπάρχουν πράγματα, πολλές φορές γίνονται κάποια πράγματα. Είναι η διδασκαλία εδώ κιόλας. Γίνονται γιατί πρέπει να γίνουν για κάποιο λόγο. Όλα είναι αυτό που λέμε, γίνονται για κάποιο λόγο. Μην απογοητεύεσαι γενικά, εντάξει. Λοιπόν, μπορείς να φορέσεις το δαχτυλίδι που λέμε και να το φορέσεις και εδώ για εξορρόπηση της ενέργειας, για σχέσεις, εδώ για να περνάς καλά, για το φόβο του θανάτου, γιατί υπάρχει αυτό, έτσι. Ο Κρόνος συνδέεται με το θάνατο. Και ο Κρόνος συνδέεται με το θάνατο και στην αστρολογία. Δεν μπαίνω σε πολλές λεπτομέρειες. Όταν θέλουμε να δούμε θάνατο, βλέπουμε και Κρόνο. Εντάξει. Λοιπόν, σε κάποιο οίκο όταν μπαίνει, δεν λέω περισσότερα, αφήστε το λοιπόν. Και στεναχώριες και θλίψεις, αλλά μείνε σταθερός, σταθερή. Έχεις πολύ δυναμικό, πολύ δύναμη και πολύ πίστη που μπορεί να προχωρήσεις. Οκ. Okay. Είπαμε. Εδώ μιλάμε τώρα σε βαθύτατη ανάλυση. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το 3 που μας έδωσε τόσο ανέμορφες πληροφορίες και πάμε σε ένα άλλο τώρα εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι το δαχτυλίδι πορτρέτο, έτσι λέγεται. Θα μου πείτε ποιος είναι αυτός ο κύριος, δεν ξέρω κανένα. Εντάξει, αν το επέλεξες όμως, παίζει ρόλο. Εδώ η εικόνα γίνεται αθάνατη. Πιάστο το νόημα. Η εικόνα που έχουμε των Αγίων, του Ιησού, το ένα το άλλο, είναι εικόνες οι οποίες είναι αθάνατες, διότι η εικόνα αυτή μεταφέρεται από βλέμμα σε βλέμμα, από σκέψη σε σκέψη κτλ. Και παραμένει. Εντάξει. Εδώ επίσης έχει να κάνει με τη δύναμη, πρόσεξε πώς θα το πω, με τη δύναμη που αυτό το πρόσωπο, όταν φτιαχνόταν αυτό το δαχτυλίδι, ενσωματώθηκε κατά κάποιο τρόπο. Με τη δύναμή του, με την προσωπική μας δύναμη δηλαδή. Εντάξει. Εδώ λοιπόν θέλω να σου πει το δαχτυλίδι αυτό ότι πρόσεξε, διότι αυτή η δύναμη μπορεί να είναι και προσωρινή. Μπορεί να λέει για δόξα εδώ, μπορεί να λέει για τιμές και τέτοια και να είναι προσωρινή. Έχεις μάλλον επιλεχθεί, έχεις επιλέξει εσύ αυτό το δαχτυλίδι, διότι σου αρέσει η εικόνα σου στο παρελθόν ή μπορείς να αναπολύσεις το παρελθόν. Τι ήμουνα, πώς ήμουν, τι έκανα, πόση δύναμη είχα ή αυτά, ή τα πράγματα τα οποία είχα τότε. Όλα αυτά, εντάξει. Είδατε ρε παιδιά πόσο βαθιά είναι τα νοήματα, πόσο βαθιά μπορούμε να πάμε. Λοιπόν,
Οπότε έχει το υπόψη σου αυτό το πράγμα, εντάξει. Αλλά να έχεις όμως υπόψη σου το εξής. Σου λέει η δύναμη η ανθρώπινη είναι πολύ γήινη και φευγαλαία. Δεν πά να είσαι πρόεδρος, δεν πά να είσαι πλανητάρχης, δεν πά να είσαι φευγαλαία είναι αυτή η δύναμη. Είσαι αύριο δεν είσαι. Είσαι τώρα αύριο δεν είσαι. Ποια δύναμη όμως είναι αυτή η οποία υπάρχει για πάντα. Αγαπημένε μου, αγαπημένη μου, και είναι του πνεύματος. Η πραγματική δύναμη που ισχύει για πάντα είναι του πνεύματος. Αν με ακούτε λίγο με το λαιμό μου μπουκωμένο και τα λοιπά, είναι διότι έχω περάσει μια ιώση και λίγο ταλαιπωρήθηκα, αλλά εντάξει, νομίζω ότι με ακούτε καλά. Και πάμε να δούμε τώρα εδώ, αν επέλεγες να φορέσεις αυτό το δαχτυλίδι στην Αφροδίτη που είναι των σχέσεων και είναι μια αυτοκράτηρα. Πολύ καλή κάρτα, πολύ θετική, εδώ έχει να κάνει με γέννηση, με οικογένεια, γεννάω πράγματα, πραγματική γέννηση, κάνω παιδιά, κάνω οικογένεια, ομορφιά, αλλά αυτοπεποίθηση και χτίζω βεβαίως και τη ζωή μου και κάνω και την οικογένειά μου. Αυτό είναι ένα καλό κομμάτι το οποίο όμως το βλέπεις λίγο να σου φεύγει, αλλά να παραμείνεις όμως εσύ, είτε άντρας είτε γυναίκας, αλλά να παραμείνεις όμως σταθερός, σταθερή, διότι εδώ σημαίνει και περνάω και καλά, η ζωή περνάει και καλά και όμορφα. Εδώ. Μάλιστα, εδώ έχουμε τον διάβολο. Λοιπόν, στο Δία που έχει να κάνει με τη σοφία, την αυτοπεποίθηση, έχει βγει ο διάβολος. Ο δρόμος προς την επιτυχία έχει μπει μέσα από διάφορες διαδικασίες, οι οποίες είναι δύσκολες και εμπόδια. Περνάς εμπόδια. Αλλά όμως το μήνυμα, το θετικό μήνυμα αυτής της κάρτας είναι μη χάνεις την ψυχή σου. Δεν θα χάσεις την ψυχή σου, μπορεί να μην πέτυχες τη μεγάλη συμφωνία που ήθελες, τα τρελά λεφτά ή εκείνο ή το άλλο ή δεν ξέρω τι, αλλά μην χάσεις την ψυχή σου στη διαδικασία και μην κάνεις πράγματα τα οποία θα σε φέρουν αντιμέτωποι με πολύ σκληρές συνέπειες. Εδώ μιλάει και για μαγεία, έτσι. Λοιπόν, γιατί εδώ έχουμε τον κρυό, εδώ έχουμε τον διάβολο, ο συνδυασμός αστρολογικά δηλώνει και ένα είδος ένδειξης μαγείας, έτσι. Δεν το συνεχίζω, δεν προχωράω άλλο σε αυτό. Πάμε να δούμε τον Κρόνο. Ο Κρόνος σου μιλάει, μπαίνεις σε φυλακή. Εσύ βάζεις τη φυλακή, κανένας άλλος. Αυτοφυλακίζεσαι, αυτοπεριορίζεσαι, αυτοδυσκολεύεσαι, χάνεις δύναμη. Ο Κρόνος βέβαια σου μιλάει για κάρμα και σου λέει ότι κοίταξε να δεις. Εδώ τώρα βέβαια μιλάμε, εδώ μιλάμε για Αφροδίτη, εδώ η Αφροδίτη έπεσε στην Αφροδίτη, εδώ μιλάμε για εγώ καιρό και εδώ μιλάμε τώρα για ζώδια του αέρα, όλα τα ζώδια του αέρα, που έχει να σου πει που έπεσε στον Κρόνο. Ο Κρόνος με τα ζώδια του αέρα γενικότερα δεν τα πηγαίνει και πάρα πολύ καλά, αλλά μάλλον τα πηγαίνει πολύ καλύτερα με τον υδροχό, γιατί ήταν παλιά και ο πλανήτης που κυβερνούσε τον υδροχό ο Κρόνος, αλλά σου λέει χάνεις δύναμη. Στο κάρμα κάπου χάνεις δύναμη, κάπου οι σκέψεις σου σε εγκλωβίζουν και σε δυσκολεύουν και σε φέρνουν σε μια δύσκολη κατάσταση. Πάμε στον Απόλλωνα που είναι η Φήμη. Εδώ είναι να διασκεδάσουμε, διασκέδαση. Κοινωνικοποίηση, μέσα από ανθρώπους, μέσα από κοινωνικοποίηση, νέες γνωριμίες, νέα σχέδια, νέους ανθρώπους, γνωρίζουμε νέους ανθρώπους, μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα. Αλλά πρόσεξε, μην πατήσεις επιπτωμάτων. Αυτό λέει. Μην πατήσεις επιπτωμάτων, θα εγκλωβιστείς. Γιατί όλοι νομίζουμε ότι πηγαίνοντας με τσαμπουκά και τέτοια και θα σου δείξω ποιος είμαι εγώ, νομίζουμε ότι πετυχαίνουμε. Ενεργειακά δεν πετυχαίνεις τίποτα. Έλα μου ντε. Και μπαίνουν όλοι σε ένα φαύλο κύκλο και λένε μα γιατί και τι έχω κάνει και δεν ξέρω τι. Έτσι είναι. Και πάμε επίσης και στο κομμάτι του Ερμή που είναι μια φανταστική κάρτα. Ο Ερμής σου λοιπόν είναι πολύ ενδυναμωμένος. Ο Ερμής σημαίνει, βεβαίως σημαίνει και διέστηση, σημαίνει και τηλεπάθεια που είπαμε και επικοινωνία και διέστηση. Έχει να κάνει και με τις θεραπείες, έχει να κάνει και με τη μαγεία. Χρησιμοποίησε όλο το φως, όλο το θετικό κομμάτι για να διώξεις τυχόν σκοτάδια. Και ειδικά αυτόν εδώ πέρα. Τα σκοτάδια, εδώ σημαίνει και λίγο μαύρη μαγεία. Λοιπόν, και δεν θέλω να τρομάξω κανέναν, λέω γενικά, εντάξει. Είναι ένα δαχτυλίδι εδώ δύναμης και ανάλογα που το φοράμε και μας δίνει δύναμη εδώ, γιατί κάποιοι εννοώ μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν με τη μαύρη μαγεία για να πετύχουν τους σκοπούς τους. Προσοχή λοιπόν εδώ, πάντα στο φως, πάντα στο θετικό, εδώ είναι το αστέρι, είσαι αστέρι, έχεις τύχη, έχεις δύναμη, ο Ερμής σου δίνει, μπορεί να σου δώσει πολύ μεγάλη ευτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία, αρκεί να χρησιμοποιήσεις αυτές τις δυνάμεις πάντα με φως και θετικό τρόπο. Αλλιώς καραδοκεί ο Κρόνος, ο οποίος θα σε εγκλωβίσει.
Θα σε εγκλωβίσει ο χρόνος και άντε μετά να βγεις από εδώ. Αυτό θέλω να πω. Αλλά γενικά όμως, εδώ η αποτύπωση σημαίνει δύναμη και ανάλογα που χρησιμοποιούμε, ας το πούμε, αυτή την ενέργεια εδώ, μπορείς να βγεις και να ξεπεράσεις και τα εμπόδια σου. Έτσι. Συγκλονιστικό. Πες συγκλονιστικό. Πόσο στο ακριβώς, έτσι. Σε καταλαβαίνω ότι έτσι είναι. Σε καταλαβαίνω ότι αυτό θέλεις να πεις. Απλά δεν είμαι εγώ εδώ για να σε ακούσω αυτή τη στιγμή, απλά θα το διαβάσω εγώ μετά. Συγκλονιστικό, φεύγει αυτό. Πάμε. Επόμενη κάρτα. Επόμενο δαχτυλίδι. Επόμενη κάρτα, επόμενο δαχτυλίδι. Το πέμπτο, δες το καλά. Αυτό λέγεται και τόρκ, λεγόταν στα Vikings, στους Vikings ας το πούμε. Είναι το στριφοειδές καμιά φορά, έτσι λέγεται. Ή αλλιώς και ο ουροβόρος μπορεί να υποθεί. Είναι ένα αριστοκρατικό έμβλημα εδώ. Έχει και τα διαμαντάκια του, έχει και τα σχηματάκια του, είναι και χρυσό. Συνήθως αυτό το φοράγανε ένα ιδιαίτερο κόσμημα και η βασιλής. Το οποίο δήλωνε με πολύ χρυσό και τέτοιο στο λαιμό τους, έτσι, αυτή την κατασκευή, ας το πούμε, γιατί θέλω να δείξουν ότι αυτό το πρόσωπο είναι πολύ σημαντικό. Μάλλον έχεις λοιπόν επιλέξει αυτό το δαχτυλίδι για να καταλάβεις πόσο σημαντικός, σημαντική είσαι στα μάτια της ενέργειας του Θεού, της αγάπης, πώς το πω, της πνευματικότητας. Δεν ξέρω αν πιστεύεις σε προηγούμενες ζωές και προηγούμενες ενσαρκώσεις, γιατί αυτό είναι ένα δαχτυλίδι το οποίο μιλάει για ενσαρκώσεις, όπου σε προηγούμενες ζωές, ας το πούμε, εγώ θα σου το πω και αν θέλεις κράτα, αν θες το απορρίπτεις. Όντως είχες φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο όσον αφορά στο κομμάτι κοινωνικής καταξίωσης, ας το πούμε. Μπορεί να ήσουν επίσης και ιέρια ή μάγος. Και ενώ στην καλή αποτύπωση, έτσι, όχι μαύρος και τέτοια. Να θυμάσαι και να συνεχίζεις να θυμάσαι πόσο σημαντικός και σημαντική είσαι σε αυτή τη ζωή, ανεξαρτήτου κοινωνικής κατάστασης, γιατί δεν είναι η κοινωνική κατάσταση, δεν είναι τα χρήματα εδώ. Είναι η ζωή σου, ότι είσαι σημαντικός, σημαντική. Αυτό είναι το μήνυμα. Στα μάτια του Θεού, όλοι είμαστε σημαντικοί. Στα μάτια του κόσμου αυτού, όλοι είμαστε σημαντικοί. Έτσι δεν είναι? Στα μάτια της πλάσης όλοι είμαστε σημαντικοί και εσύ είσαι πολύ σημαντικός, πολύ σημαντική, και δεν είναι τυχαίο που επέλεξες λοιπόν αυτό το ζητώ συγγνώμη, είπα ότι έχω λίγο ήλιωση ακόμα λοιπόν, και πέφτουν εδώ πέρα οι κάρτες γιατί θέλουν να δείξουν όντως αυτή την ενέργεια, ίσως και την ψυχή που έρχεται και ενσωματώνεται, τέλος πάντων. Λοιπόν, είσαι σημαντικός, σημαντική στα μάτια του Θεού λοιπόν. Ήρθε η στιγμή να λάμψεις πάλι, έτσι. Και για πάμε με αυτές τις πανέμορφες κάρτες, ρε παιδιά, να δούμε λίγο εδώ. Αφροδίτη, που σημαίνει οι σχέσεις, η ομορφιά, η ισορροπία, η οικογένεια. Και να τι εδώ, η οικογένεια, το 4 μπαστούνι. Κυρίως έχει να κάνει με τη φωτιά, τα μπαστούνια, ζώδια της φωτιάς. Αλλά σου μιλάει για πάθος, για ομορφιά, για οικογένεια, για να περνάμε καλά, για να περνάμε όμορφες καταστάσεις. Θα σου πήγαινε πολύ εδώ αυτό το δαχτυλίδι, έτσι. Αυτό το δαχτυλίδι εδώ για να σου υπενθυμίζει ότι σ' αγαπάνε. Ότι είσαι αγαπητός και αγαπητή. Και ότι έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε πάρα πολύ και νοιάζονται για σένα. Και αυτό σε κάνει μοναδικό. Επίσης, πάμε στο Δία. Ο Δίας εδώ σκίζει κι αυτός. Ο Δίας λοιπόν, εδώ με το... Έχει βγει ο Ιεροφάντης. Είναι μια κάρτα ηγεσίας και ο Ιεροφάντης είναι ηγέτης, διότι κατευθύνει τα πλήθη, διδάσκει και κάνει. Έχει αυτοπεποίθηση γιατί ξέρει τι θα πει, πότε θα το πει και σε ποια κατάσταση θα το πει. Κοίταξε να δεις εδώ πέρα, εδώ δείχνει δύναμη. Εδώ δείχνει αυτοπεποίθηση. Εδώ ο Δίας μπορεί να σου φέρει και δώρα. Πίστευε, πίστεψε, έχει αυτοπεποίθηση, έχει δύναμη εσωτερική εαυτού και οι επιτυχίες μπορούν να έρθουν. Και εδώ είναι το ζώδιο του Ταύρου, που σημαίνει και οικονομική επιτυχία. Ο Κρόνος από την άλλη έρχεται να δώσει εδώ. Ο Κρόνος, δες αυτόν τον παππούλι εδώ, ο Κρόνος ο παππούλης. Λοιπόν, ο οποίος βγήκε με τη μορφή του κρυού εδώ, γιατί είναι ο αυτοκράτορας, σου μιλάει για λογική. Γιατί είναι μια κάρτα λογικής. Στη ζωή σου να χρησιμοποιείς αρκετά τη λογική, διότι ο κρυός εδώ πέρα μαζί με το Κρόνο, ο Κρόνος αγαπά τη λογική και την πειθαρχία, και εδώ αυτός είναι πολύ πειθαρχημένος, θα πετύχεις πάρα πολλά πράγματα
μέσα από αυτή την ενέργεια, μέσα από αυτή την ενέργεια του χρόνου, θα μάθεις, θα σε μάθει ο χρόνος, έτσι, και θα σου ανοίξει νέα παιδεία. Νέα παιδεία, νέα επίπεδα πραγμάτων, δηλαδή, και πραγματικότητας. Η επόμενη κάρτα που είναι ο Απόλλωνας, που έχει να κάνει με τη διασημότητα, εντάξει. Φιλοδοξίες, αυτά, πράγματα. Είσαι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν ξέρεις τι να αποφασίσεις, δυσκολεύεσαι να αποφασίσεις. Ίσως εδώ ένας κρύσταλλος φεγγαρόπετρα λίγο να βάζεις, γιατί έχει να κάνει με την Νέα Σελήνη και την Παντσέληνο, εδώ για να σε βοηθήσει να παίρνεις καταστάσεις μέσα από λογική και να μην μπερδεύεσαι. Έχεις λίγο μπερδευτεί σε αυτό το κομμάτι. Να είμαι φιλόδοξος, φιλόδοξη ή όχι. Είναι καλό ή είναι κακό. Συνήθως οι φιλόδοξοι πρέπει να παθήσουν επιπτωμάτων. Όχι, σου λέει εδώ όμως. Δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο. Μα θα με φάνε. Όχι, δεν θα σε φάνε, έχεις προστασία, σου λένε εδώ. Αυτό δυσκολεύεσαι λίγο να καταλάβεις. Και ο Ερμής, που είναι η επικοινωνία μας, μάλιστα εδώ έχει βγει. Εδώ έχει βγει ένας υπότης μπαστούνι. Ο υπότης μπαστούνι θέλει να σου πει ότι προχώρα με ενέργεια, προχώρα με δύναμη, με στόχους, με νέα ξεκινήματα. Τι κάθεσαι και στεναχωριέσαι. Μπορείς να πετύχεις τόσα πολλά και όμορφα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Και γενικά, από ό,τι φαίνεται, αυτό το ρίξιμο εδώ έχει πολύ φωτιά. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μπαστούνι, εδώ έχουμε κρυό που είναι της φωτιάς παρορμητικό και εδώ πέρα έχουμε φυσικά πάλι μπαστούνι, το οποίο δηλώνει και κρυός κυρίως εδώ πέρα. Έχουμε δύο κρυούς δηλαδή, έναν Ταύρο, και ρασοφόρα κυρίως ζώδια, που έχει να κάνει με τη σκέψη. Εντάξει, λοιπόν, οπότε βάζεις στόχους, έχεις δύναμη, πολλή ενέργεια, πολλή δύναμη, μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα. Και εδώ ένα δαχτυλίδι, δηλαδή στον Ερμή, εδώ δηλαδή, ας το πούμε εδώ, με κρυσταλάκια και τα λοιπά, θα μπορούσε να σου δώσει την ενέργεια εκείνη για να πετύχεις τους σκοπούς σου, τους στόχους σου κτλ. Καλό, πάρα πολύ καλό να λες. Έλα, πολύ δυνατό θα έλεγα. Πάρα πολύ δυνατό. Όπα, εδώ τι έχω κάνει εδώ τώρα. Πάμε στο επόμενο. Να μαζέψω αυτό εδώ πέρα. Μισό λεπτό να μαζέψω και το κομμάτι αυτό εδώ πέρα, να τα βάλω λίγο στην άκρη. Επόμενο, έρχεται επόμενο. Εδώ. Αυτό το δαχτυλίδι. Τι σημαίνει τώρα αυτό το δαχτυλίδι εδώ. Πρόσεξε εδώ, λέει I will wait, λέει εδώ. I will wait. Θα σε περιμένω. Είναι το δαχτυλίδι της Παρθενίας. Είναι αυτό που κλειδώνανε παλιά, βάζανε και, στο Μεσαίωνα, που βάζανε και το κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εδώ τώρα θέλει να σου πει ότι κάτι θυσιάζεις. Όχι τον παρθενικό ημένα και τα λοιπά, δεν λέμε αυτά τώρα τα πράγματα προς Θεού. Λέμε ότι κάτι θυσιάζει στη ζωή σου για κάποιον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Κάτι θυσιάζεις. Μάλιστα, εδώ τώρα λοιπόν έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι εδώ στην ουσία μιλάει ότι κάτι θυσίασες για το παρελθόν, κάτι θυσίασες κάτι, το χρόνο σου, θυσιάστηκες για έναν άνθρωπο, ενώ θα μπορούσες να έχεις μια άλλη επιλογή. Πολλές φορές είναι και αυτό που λέμε, κάποια παιδιά τα οποία δεν παντρεύονται, δεν προχωρούν τη ζωή τους, γιατί μένουν μετά με τους γονείς. Υπήρχαν κάποιες καταστάσεις, δεν λέμε ότι είναι κακό, προσέξτε. Δεν υπάρχει καλό ή κακό, υπάρχουν απλά αποφάσεις. Εντάξει. Αυτές οι αποφάσεις μπορεί να μας κάνουν ευτυχισμένους, μπορούν να μας κάνουν δυστυχισμένους. Εδώ το ερώτημα και το δαχτυλίδι που σε ρωτάει, σου λέει, άξιζε τον κόπο? Οποιαδήποτε θυσία, έτσι, προσέξτε, μη μένουμε μόνο σε αυτό. Μια θυσία, βοήθησε έναν συνάδελφο, βοήθησε το σύζυγό σου ενώ δεν ήθελες, βοήθησε εκείνο. Κάτι θυσίασες όμως, γιατί είναι ένα δαχτυλίδι θυσίας. Εντάξει. Ένα δαχτυλίδι θυσίας το οποίο το έκανες εσύ, πήρες την απόφαση. Το μόνο που σε ρωτάει είναι να άξεις τον κόπο. Αν άξεις τον κόπο, έχει καλώς. Αν δεν άξεις τον κόπο, τότε δες το γιατί λειτουργείς έτσι. Ναι. Διότι εγκλωβίζεσαι. Εγκλωβίζεσαι. 8 ξυφών. Διότι αν λειτουργείς έτσι, αν το έκανες και το γούσταρες, είναι μια χαρά. Αν όμως δεν το γούσταρες, έχεις εγκλωβιστεί. Εγκλωβίζεσαι και σου παίρνει δύναμη αυτό. Κλέφτης δύναμης. Είναι αυτό που σας είχα γράψει και στην ανακοίνωση κάποια στιγμή για τους κλέφτες δύναμης και της ενέργειας, και θα κάνω μια ανάλυση εκεί πιο μετά, στην κοινότητα μόνο για μέλη, και θα περιγράψω εκεί τι σημαίνει το ενεργειακό βαμπύρ, το οποίο δεν θα σας αρέσει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα όμως.
Για πάμε να δούμε την Αφροδίτη μας. Η Αφροδίτη λοιπόν είναι 6 κούπα. Οικογένεια, καρμικές καταστάσεις, συναντήσεις καρμικές, έρωτες καρμικοί, φροντίδα. Το 6 κούπα είναι μια από τις πολύ καλές κάρτες. Έπεσε στο όρος της Αφροδίτης, ας το πούμε, στο δαχτυλί της Αφροδίτης. Εδώ και ένα αντίστοιχο δαχτυλίδι αμφοράς, εδώ δηλαδή. Δεν έχει σημασία αριστερό, δεξί τώρα χέρι, ας το αφήσουμε, μην σας μπλέξω που φόρεσε το αριστερό, δεξί με κρυσταλάκι, κυρίως χαλαζία, ροζ, μπορεί να δημιουργήσει θετικές δονήσεις σε θέματα σχέσεων. Πάμε στο Δία. Ο Δίας έχει να μας πει για τύχη και... Α, μάλιστα. Ένα άλλο εξυξηφόν. Τι γίνεται εδώ παίζουμε με καρμικά πράγματα. Πρόσεξε να δεις. Το έκτο δακτυλίδι, δύο εξάρια, έτσι. Οι συμπτώσεις πάβουν να είναι συμπτώσεις όταν είναι συμπτώσεις. Λοιπόν, εδώ το 6 ξυφών σου μιλάει για μια επικοινωνία, ότι η επικοινωνία μπορεί να γίνει με έναν τρόπο ήρεμο, ένα νέο ταξίδι, μια καινούργια αρχή, πηγαίνεις κάπου αλλού, κάνεις κάποια άλλα πράγματα. Είναι μια πολύ σημαντική κάρτα, μια ήρεμη κάρτα. Ο Δίας εδώ δηλαδή σου δίνει τη σοφία της ήρεμης επικοινωνίας και της δυναμικής για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο με έναν αποτελεσματικό τρόπο, με ηρεμία μυαλού δηλαδή. Ό,τι κάνεις σου λέει κάτω με ηρεμία μυαλού. Πάμε να δούμε τον Κρόνο. Ο Κρόνος τι μας λέει? Ο Κρόνος βγαίνει εδώ και βγαίνει πέντε πεντάκτηνο. Ο Κρόνος σου λέει μιζέρια. Είναι στο στοιχείο του. Αλλά θα μου πεις, αυτή η κάρτα τώρα είναι μιζέρι? Κάθε άλλο. Το 5 πεντάκτηνο εδώ μπορούμε να το μεταφράσουμε σαν μια κάρτα ότι είναι της μιζέρια και της κακομεριάς, ας πούμε. Όχι. Ή της πνευματικής μιζέρειας. Όχι. Τι σου λέει ο Κρόνος εδώ? Διασκέδασε ρε άνθρωπε. Ποιος? Ο Κρόνος τώρα, έτσι. Σου λέει διασκέδασε ρε άνθρωπε. Μη σκέφτεσαι μόνο τα χρήματα. Θα έρθουν και τα χρήματα. Κάνε πράγματα. Δες, μάθε. Δες ότι η ζωή έχει και άλλα πράγματα, έτσι. Τα οποία... πολλές φορές στη ζωή σου θα είναι και λίγο απρόπτα, λίγο περίεργα. Μάθε τις καταστάσεις, αλλά βρες όμως πάντα το θετικό σε κάθε κατάσταση. Το μήνυμα λοιπόν αυτού του δαχτυλιδιού στον Κρόνο, έτσι, είναι μάθε από αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, πάμε στον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας έχει να κάνει με τη θυσία. Έτσι. Λοιπόν, θέλεις να δοκιμάσεις πράγματα. Θέλεις να ρισκάρεις λίγο. Πρέπει λίγο να το δεις διαφορετικά το τι συμβαίνει γενικότερα στη ζωή σου. Ως τον κόσμο, στη ζωή σου όμως, έτσι. Τι έχει συμβεί στη ζωή σου, τι έχει γίνει, γιατί γύρισε ο κόσμος ανάποδα για σένα. Πάλι μιλάει για θυσία εδώ, έτσι. Αυτή η κάρτα μιλάει για θυσία, είναι από τις κάρτες που μιλάνε για θυσία. Είναι η 12η κάρτα και θα μπορούσα να πω ότι είναι και το 12ο ζώδιο εδώ που είναι ο Ιχθύς, που το ζώδιο των Ιχθύων μιλάει για θυσία και φυσικά είναι και ο Ποσειδώνας εδώ, αλλά θέλει να σου πει τι είσαι έτοιμος να θυσιάσεις για να κερδίσεις. Το μάθημά σου εσένα είναι το εξής. Τι θυσιάζω, τι χρειάζεται να θυσιάσω για να κερδίσω όμως. Δες το με κάποιο τρόπο και πολλές φορές μπορούμε να θυσιάσουμε πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να θυσιάσουμε. Την ακεραιότητά μας, την αλήθεια μας όταν έπρεπε να την πούμε, τη σιωπή μας όταν έπρεπε να μην μιλήσουμε και μιλήσαμε, διάφορα πράγματα. Εσύ θα αντιληφθείς τι γίνεται. Αλλά εδώ όμως, επειδή είναι και ο ήλιος, δηλαδή ο Απόλλωνας, που έχει να κάνει με τη φήμη γενικότερα, την κοινωνικοποίηση και αυτά, πρόσεξε το λιγάκι αυτό. Μην θυσιάσεις πολλά πράγματα από τον εαυτό σου για να αποκτήσεις όχι μόνο φήμη και δόξα, κάτι να αποκτήσεις το οποίο θα σε κάνει εσένα να λάμπεις, έτσι. Και πάμε στον Ερμή. Τι έχει να μας πει ο Ερμής? Ο Ερμής έχει να μας πει, μάλιστα, μια αυτοκράτηρα. Μια όμορφη αυτοκράτηρα ο Ερμής που σου λέει για επικοινωνία, δημιουργικότητα, σου λέει για νέα πράγματα, γέννηση νέων πραγμάτων, μη φοβηθείς, προχώρα, έχεις όλη τη δύναμη να πετύχεις αρκετά πράγματα χρησιμοποιώντας και την εξυπνάδα σου. Και η αυτοκράτηρα είναι εκείνη η ενέργεια η οποία σου δίνει αρκετή αυτοπεποίθηση, γρήγορο μυαλό, αρκετό ένστικτο, γιατί είναι μια θηλυκή ενέργεια, αρκετό ένστικτο, αρκετή διέστηση που μπορεί να σε βγάλει από αρκετά δύσκολες καταστάσεις. Οκ. Okay. Συγκλονιστικό. Πολύ ωραίο. Και το έκτο κομμάτι. Είδατε, βγαίνουν εδώ μηνύματα
και μπορούμε να τα επεκτείνουμε πάρα 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 πολύ, αλλά θέλω να είμαι κατευθείαν στο θέμα για να μην σας μπερδεύω και να μην χάνετε το νόημα και να είμαστε στο επακριβώς. Επόμενο κλειδί, να το. Τι γίνεται αυτό το κλειδί? Ένα παράξενο κλειδί, θέλω να το δεις. Είναι ένα βασιλικό στέμμα πάνω σε μια καρδιά. Έχει πάλι ένα σχήμα εδώ και αυτό εδώ πέρα σαν καρδιά. Τι γίνεται? Αυτό λοιπόν, άκου τώρα, λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα αρχαίο Ιρλανδοκέλτικο δαχτυλίδι και είναι και η δική μου επιλογή αυτή, που λέγεται Κλάνταχ. Όπως τα ακούς, Κλάνταχ. Λοιπόν, είναι πολύ αρχαίο, είναι πολύ παλιό. Είναι ένα σύμβολο φιλίας, ένα σύμβολο συνεργασίας και σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο. Και όσοι το επιλέξετε, όπως και εγώ, εκφράζεσαι πάρα πολύ, κυρίως μέσα από τις επαγγελματικές σου σχέσεις. Έλα, σώπα, τι λες τώρα? Λοιπόν, από την άλλη όμως, ότι πρέπει να καταλάβεις ότι είσαι πολύ επαρκής σαν άνθρωπος, ενώ δηλαδή ότι έχεις την επαρκία σου, την αξία σου, τη δύναμή σου, την ανεξαρτησία σου και δεν χρειάζεσαι κανένα. Δεν χρειάζεσαι απολύτως κανένα. Πολλές φορές όμως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι έρχονται ότι και καλά είναι ευλογία ή ως το μάνα εξ ουρανού, ή ότι έρχονται για να μας ευλογήσουν, να μας βοηθήσουν, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι έρχονται για να μας προδώσουν. Με άλλα λόγια λοιπόν, να ξέρεις ότι μη φοβάσαι να δώσεις και να πάρεις αγάπη, και αν ακόμα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι στη διαδρομή σου, οι οποίοι δεν θα εκτιμήσουν εσένα ή την αξία σου, εσύ προχώρα στη ζωή. Πόσο, μα πόσο αληθινό και ακριβές όσον αφορά για μένα, έτσι. Λοιπόν. Μα όχι, έτσι, εδώ. Ωραία, και με τις vintage βέβαια. Ωραία, πάμε τώρα να κάνουμε εδώ το ρίξιμο μας, να δούμε λοιπόν τι λέει, αν φοράγαμε αυτό το δαχτυλίδι, τι ενέργεια υπάρχει σε αυτούς τους τομείς της ζωής μας. Και φυσικά δεν σημαίνει ότι όλα αυτά είναι μπετόν αρμέ και δεν αλλάζουν. Αλλάζουν, έτσι, ίσα ίσα. Οι ενέργειες μπορούν να αλλάξουν, οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν την ενέργειά τους. Μπορούν να βρεθούν σε άλλες καταστάσεις, λοιπόν. Για πάνω να δούμε, φίλες και φίλοι. Αφροδίτη, σχέσεις, οικογένεια, ομορφιά, ο κόσμος όλος εδώ. Μέσα από τις σχέσεις σου, μέσα από τις πιο intimate, συγγνώμη, μέσα από τις πιο στενές σχέσεις και μέσα από συνεργασίες πετυχαίνεις πολλά πράγματα. Μπορείς να πετύχεις, μπορεί να έρθει αναγνώριση, μπορεί να έρθει επίσης η υψηλού, ας το πούμε έτσι, επιπέδου επιτυχία, διδασκαλία κιόλας, και γίνεται όλο αυτό μέσα από τη δική σου ομορφιά, μέσα από τις δικές σου σχέσεις, μέσα από τη δική σου προσέγγιση πραγμάτων. Είναι ο κόσμος, είναι από τις πολύ καλές κάρτες, είναι πολύ δυνατή κάρτα, βεβαίως κυβερνάται από τον Κρόνο, που σημαίνει ότι χρειάζεται και χρόνο για να χτίσεις κάποια πράγματα, έτσι, δεν έρχεται από μια μέρα στην άλλη. Καλό αυτό. Και βεβαίως αναγνωρισιμότητα. Οκ, okay, εντάξει, δεν αντιλέγω. Ο Δίας ευγαίνει ο μάγος εδώ. Λοιπόν, ο μάγος μπορεί να γίνει εξαιρετικός, μπορεί να γίνει και πολύ κακός και απατηλός. Μπορεί να γίνει αυτός που γνωρίζει, μπορεί να γίνει και ο ξερόλας και ο εγωκεντρικός. Αν με τον Δία όμως εδώ, που διωγγώνει και τα πράγματα πάντα ο Δίας, μπορεί να σημαίνει ότι γίνεσαι ή πολύ κακό, ή πολύ καλός, ή μπορεί και πολύ περίεργος. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Δίας εδώ σημαίνει μόνος σου, μόνη σου, μπορείς και πετυχαίνεις πράγματα και γνωρίζεις και τη διαδρομή μάλιστα. Είσαι γνώστης, γνωρίζεις πολύ καλά. Διαβάζεις τις καταστάσεις κάτω από το τραπέζι που λένε. Διαβάζεις πολύ καλά την ενέργεια και τους ανθρώπους γύρω σου και αναλόγως μπορείς και προσαρμόζεσαι. Διότι ο μάγος είναι προσαρμοστικός και ξέρει τι θα κάνει. Πότε θα μιλήσει το επιχείρημά του, τι θα πει, τι θα κάνει. Χειρίζεται το λόγο πολύ καλά.
μπορεί να τον χειριστεί το λόγο για πολύ καλό σκοπό και αυτό όμως να του δοθεί σαν δώρο, μπορεί να χρησιμοποιήσει και το λόγο για εξαπάτηση. Μεγάλη προσοχή εδώ. Κυρίως όμως βγαίνει αρκετά θετικό και πολύ καλό. Βγαίνει και ένας Ερμής εδώ που σημαίνει και η διέστηση. Το έχεις και τη διέστηση γιατί ξέρεις πολύ καλά. Ο Κρόνος εδώ. Ο Κρόνος έχει βγει στο στοιχείο του. Οικονομικά θα περάσεις μέσα από καρμικές καταστάσεις όπου θα έχεις επιλογές. Θα περάσεις φορτούνες επαγγελματικές, θα περάσεις δυσκολίες, θα βρίσκεις τελικά όμως τις ισορροπίες σου. Και εδώ το δύο μπορεί να σημαίνει ή ασχολείσαι και με δύο πράγματα, δηλαδή κάνεις και αυτό και κάτι άλλο. Μπορεί να έχεις αυτό και το χόμπι ή δεν ξέρω τι. Ή μπορεί να σημαίνει ότι στη ζωή σου θα σου έρχονται όταν το χρειάζεσαι και δύο επιλογές. Αυτό είναι πολύ καλό. Μπορεί να βάλεις λοιπόν αυτό το δαχτυλίδι, το κλάνταχ, το οποίο είναι ιδιαίτερο, να πάρει αυτή την ενέργεια εδώ δηλαδή στο δάχτυλο του Κρόνου. Είπαμε κάποιο κρυσταλάκι οτιδήποτε και να σου υπενθυμίζει τις επιλογές σου και να τις δημιουργείς και εσύ, γιατί προγραμματίζεις το μυαλό σου, τον εγκέφαλό σου να τις δημιουργεί, έτσι. Είσαι πολύ προσαρμοστικό άτομο κιόλας. Προσαρμόζεσαι πολύ εύκολα στις συνθήκες και αυτό είναι ένα μεγάλο προνόμιο και ο Κρόνος εδώ σε ανταμείβει τελικά. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. Στο επόμενο κομμάτι είναι ο ήλιος. Ο ήλιος πέφτει στον ήλιο. Συγγνώμη, λάθος. Η σελήνη πέφτει στον ήλιο. Δύο αντίθετα φώτα, τα οποία είναι διαφορετικές ενέργειες, εδώ σημαίνει, κοίταξε να δεις, εσύ βλέπεις πράγματα τα οποία άλλοι δεν μπορούν να δουν. Και τα φέρνεις στο φως. Τα φέρνεις με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όμως αυτό που σου μιλάει εδώ πρόσεξε γενικότερα, διότι η φήμη που έχει εδώ ο ήλιος, ο Απόλλωνος δηλαδή, που φέρνει φήμη, δόξα κτλ, κρύβει και πολλά μυστικά, γιατί η σελήνη κρύβει και πολλά μυστικά, τα οποία μπορεί να μην σου αρέσουν και καθόλου. Εντάξει. Να μην σου δώσουνε... Ναι, κρύβει και μπορεί να υπάρχει και πολύ και πολύ έτσι πλάνη. Αυτό πρόσεξε, διότι η φήμη να βγω, να κάνω, να με μάθουνε, να με δούνε, να βγω στο γυαλί, οπότε... Σε κάποιους ανθρώπους δεν λειτουργεί. Δεν σημαίνει ότι λειτουργεί σε όλους τους ανθρώπους. Δεν λειτουργούν όλα τα φάρμακα το ίδιο στους όλους τους ανθρώπους. Είναι νόμος αυτό. Έτσι και το πνευματικό κομμάτι, το ενεργειακό κομμάτι. Εσύ λοιπόν που έχεις επιλέξει αυτό το δαχτυλίδι, θέλει να σου πει ότι, OK, εντάξει, θες αναγνωρισιμότητα, ο κόσμος, το άλλο. Πρόσεξε όμως κάποια πράγματα να μένουν πολύ ιδιωτικά. Δεν χρειάζεται να ξέρουν τα πάντα για σένα. Δεν χρειάζεται να ξέρουν την ψυχή σου, έτσι. Διότι υπάρχει και πολύ πλάνη εκεί έξω. Και το επόμενο χαρτί, που είναι το μικρό εδώ πέρα, ο Ερμής, είναι η επιτυχία, μάλιστα. Όλα μπορούν να έρθουν σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου. Να κληρονομήσεις πράγματα, να κάνεις οικογένεια, χρήματα, επιτυχίες, να κληρονομήσεις ένα όνομα, να προχωρήσεις, να κάνεις. Είναι το 15άκτινο. Το 15άκτινο πάντα έχει να κάνει με τα πολλά χρήματα και την επιτυχία. Είσαι ένας άνθρωπος λοιπόν όπου χρησιμοποιώντας το λόγο σου, πρόσεξε πώς θα το πω, χρησιμοποιώντας τον λόγο σου, τα επιχειρήματά σου, τη διέστησή σου, αυτά που έχεις μάθει, αυτά που ξέρεις, μπορούν να σου φέρουν χρυσάφι, φίλε και φίλοι μου. Και το χρυσάφι πολλές φορές. Ναι, είναι και το χρήμα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να είναι η αναγνώριση των ανθρώπων, τα καλά λόγια, αυτό που χτίζεις, η εξειδικευσή σου, η γνώση σου, η εμπειρία σου, να προχωρήσεις, να κάνεις, να βάζεις στόχους, να μην φοβάσαι το αναλυτικό σου μυαλό. Είναι και αυτό και το αναλυτικό μυαλό είναι και αυτό ένα χάρισμα, έτσι. Και δείχνει επιτυχία και το χάρισμα είναι επιτυχία. Αλλά εδώ σου λέει ότι η επιτυχία επίσης έρχεται μέσα από πραγματική θέληση, αλλά και το λόγο. Χρησιμοποιώ το λόγο, τα σωστά επιχειρήματα, είμαι ειλικρινής, εντάξει. Δεν λέω ψέματα, δεν δουλεύω τον κόσμο και τότε έρχεται η επιτυχία. Συγκλονιστικό, έτσι. Μην μου πείτε τώρα σαν μήνυμα γενικότερα αυτός ο συνδυασμός πόσο μα πόσο στο ακριβές και πόσο συγκλονιστικό και βέβαια πολύ όμορφο γενικότερα μήνυμα. Μα αυτά κάνουμε εδώ τώρα, τι να κάνουμε. Έτσι γίνεται εδώ, αυτά τα ωραία πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν κάνε εγγραφή, κάνε like, μην το αφήνεις, μην το αμελείς. Και πάμε τώρα στο τελευταίο μας. Αυτό εδώ πέρα τι είναι ρε παιδιά τώρα εδώ. Αυτό είναι ένα δαχτυλίδι
κλειδί. Ναι, ένα δαχτυλίδι κλειδί. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Και αυτό εδώ είναι αρχαίο ρωμαϊκό που λένε, ρωμαϊκό, αρχαίο ρωμαϊκό κλειδί, έτσι. Αν το δεις μπροστά εδώ θα δεις ότι έχει και, και άλλα εδώ πέρα, κάποια σχήματα, κάποια αυτά. Οι Ρωμαίοι το πέρανε μαζί τους για προστασία. Εντάξει. Επίσης για να προστατεύουν πράγματα και ό,τι ήταν πολύτιμο για αυτούς. Αν έχεις επιλέξει λοιπόν εσύ αυτό το δαχτυλίδι, σημαίνει ότι κάτι έχεις κρυμμένο στην καρδιά σου, το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό για σένα, στην καρδιά σου όμως, έτσι. Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα? Μια ανάμνηση, μια εμπειρία, ένα συναίσθημα, κάτι το οποίο όμως δεν το λες, δεν το εξωτερικεύεις εύκολα και είναι δικό σου, ό,τι και να είναι αυτή η εμπειρία. Όμως, οτιδήποτε κλείνεις, οτιδήποτε κλειδώνεις, μπορεί να είναι και μια αιτία να μην σε αφήνει να προχωρήσεις κιόλας. Εντάξει, αυτό μόνο πρόσεξε. Αλλά κατά τα άλλα ένα δαχτυλίδι το οποίο μιλάει για πολύτιμες όμορφες εμπειρίες και για πράγματα τα οποία δεν θες να τα πεις στον έξω κόσμο, ό,τι και να είναι αυτό. Μπορεί να είναι ακόμα ναι και σεξουαλική εμπειρία, μπορεί να είναι ρομαντική εμπειρία, μπορεί να είναι μια εμπειρία, εν πάση περιπτώσει, ή κάτι το οποίο εσένα σου έμεινε στη μνήμη, στην καρδιά σου, στην ψυχή σου και σου αποτύπωσε μια μοναδική, ας το πούμε έτσι, εμπειρία και γι' αυτό το κλείδωσες. Εντάξει, ωραία, πάρα πολύ καλά. Πρόσεξε μόνο, μην μείνεις εκεί. Προχώρα και για άλλες εμπειρίες. Προχώρα και για άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, πάμε. Αφροδίτη. Σχέσεις, ομορφιά και να τη ομορφιά εδώ, δύο πεντάκτηνα. Τι όμορφη εικόνα αυτή εδώ πέρα. Βρίσκεις τις ισορροπίες τελικά. Καταφέρνεις και βρίσκεις τις ισορροπίες στα θέματα σχέσεων, στα οικογενειακά θέματα. Κάπου με κάποιο τρόπο με τους ανθρώπους το έχεις και βρίσκεις ισορροπίες. Και βρίσκεις και στα επαγγελματικά, έτσι. Εδώ βγαίνει και τα επαγγελματικά. Βρίσκεις ισορροπίες και βρίσκεις και λύσεις. Δεν θα έχεις τις άπειρες λύσεις, αλλά βρίσκεις λύσεις όμως. Για να δούμε τον Δία εδώ τι έχει να μας πει. Και είναι η Σελήνη, παιδιά, δίνει και παίρνει, έτσι. Η Σελήνη βγήκε στον Δία. Λοιπόν, όντως. Κρύβεις πράγματα. Δεν είναι κακό. Πρόσεξε. Δεν είναι κακό. Αρκεί να μην σε πάνε πίσω και σε μπερδεύουν. Ο Δίας εδώ θέλει να σου μιλήσει και να σου πει ότι έχεις αυτοπεποίθηση, έχεις δύναμη, έχεις σοφία, έχεις αυτοεκτίμηση, έχεις πράγματα. Δεν είναι κακό να τα κρατάς για τον εαυτό σου, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να εκφραστούν και οι κρυφές πτυχές του εαυτού σου, κυρίως συναισθήματα. Με κάποιο τρόπο ο Δίας μπορεί να σε βοηθήσει να εκφραστείς ή να τα εκφράσεις. Ή και να τα εκπληρώσεις κιόλας, έτσι. Ό,τι είναι αυτό για τον καθένα, δεν μπορώ να ξέρω. Μπορεί να είναι μια επιθυμία για ένα ταξίδι. Μπορεί να είναι μια επιθυμία για μια όμορφη σχέση. Μπορεί να είναι μια επιθυμία για έναν πολύ όμορφο γάμο, μια όμορφη οικογένεια. Μπορεί να είναι επιθυμία για ένα αυτοκίνητο. Ό,τι είναι ο καθένα. Μπορεί η επιθυμία να γράψω ένα ποίημα, ένα βιβλίο. Δεν μπορώ να ξέρω για τον καθένα τι μπορεί να είναι, έτσι. Να ανοίξω κάτι, να κάνω αυτό, ένα μαγαζί με ρούχα ιδιαίτερα, ας πούμε. Μπόχο, ξέρω εγώ. Πώς το πω αυτό τώρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Κρόνο. Ο Κρόνος πετυχαίνει τον ανόητο. Ο Κρόνος σου λέει εδώ με τον ανόητο, πάρε ρίσκο. Θα πάρεις το ρίσκο, γιατί ο ανόητος μιλάει για ρίσκο, έτσι. Σου λέει πάρ' το ρίσκο, τι περιμένεις τώρα, αλλά λελογισμένο ρίσκο. Σου λέει πάρ' το ρίσκο, σου και εντάξει, ναι, γιατί χρειάζεται στη ζωή, αλλά θα το πάρεις όμως αφού σκεφτείς πρώτα πολύ καλά τι θα κάνεις και πού θα πας. Απαγορεύονται τα ρίσκα τα οποία θα σε βάλουν σε κίνδυνο. Αυτή είναι μια κάρτα λοιπόν του Κρόνου εδώ, σαν ενέργεια, που έρχει να σου πει ότι στη ζωή πολλές φορές σου λέει ο Κρόνος θα ξεκινήσει από το μηδέν. Θα ξεκινήσει από την αρχή. Αν σου δώσω, λέει ο Κρόνος, εγώ την ευκαιρία να ξεκινήσει από την αρχή, πώς θα το σκεφτόσουν, αυτό σου λέει. Άλλος πλανήτης θα σου λέει πώς θα αισθανόσουν. Άλλος πλανήτης θα σου λέει όρμα, τι κάθεσαι. Ο Άρης, ας πούμε, θα σου λέει κάθεσαι, τι κάθεσαι. Πολέμα, πήγε να πολεμήσεις. Εδώ όμως σου λέει πάρε ένα ρίσκο, λελογισμένο, προχώρα και πώς το σκέφτεσαι, αλλά πάρ' το όμως. Είναι OK, πάρ' το. Θα μάθεις πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν προχωράμε με αυτή τη δυναμική. Το επόμενο που έχουμε να κάνουμε είναι το 4 ξυφών στο κομμάτι του Απόλλων του ήλιου, με τη φήμη, τη φιλοδοξία κτλ. Και είναι το 4 ξυφών. Βαριέσαι.
Το βαριέσαι αφάνταστα. Τη διασημότητα, το ένα, τους τίτλους, το α, το εκείνο. Δεν σου ταιριάζει καθόλου. Εσένα σου ταιριάζουν λίγο, και φαίνεται, πιο ήρεμες καταστάσεις. Και πάλι δεν είναι κακό, είπαμε, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο. Ή πιο ήρεμες καταστάσεις, πιο θεραπευτικές, πιο διανοητικές, πιο έτσι απλές, στη φύση, στη θάλασσα, να συζητάμε, να ηρεμεί η ψυχή μας, να διαβάζουμε, να κάνουμε τα βιβλία μας αυτά. Δεν είσαι για να βγεις έτσι προς τα έξω, με δύναμη να κάνεις, να πετύχεις, να γίνεις γνωστός, Instagram, αυτά, TikToker, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και να γίνεται χαμός, αυτά, εκεί, okay. Βαριέσαι. Και δεν σου ταιριάζει κιόλα. Δεν σημαίνει ότι κάποιο δεν μπορεί να το κάνει από εσά που το ακούτε, προ Θεού, έτσι. Αλλά αν επιχειρήσετε να γίνετε αυτό διάσημοι, αυτό κτλ., πρέπει να περάσετε μέσα από μία περίοδο πάρα πολύ καλή ανάλυση του τι θέλετε να κάνετε. Θέλει σκέψη, λέει, το πράγμα. Δεν είναι απλά βγαίνω, γιατί βλέπω, παιδιά, και εγώ στο TikTok τώρα, μέσα και μιλάμε γι' αυτό. Παιδιά, τι κάψιμο είναι αυτό στο TikTok. Εντάξει, δεν υπάρχει. Sorry, κάψιμο, έτσι και για το εγκέφαλο. Πέφτει κάτω. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια και κάποια βίντεο, ας το πούμε, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν, δεν ξέρω τι άλλο. Παιδιά, προσωπικά δεν πρόκειται να ανοίξω στο TikTok εγώ, τουλάχιστον τώρα που μιλάω έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξω εκεί εγώ στο κανάλι μου να το βάλω σε τέτοια ενέργεια. Για να γίνω γνωστός ή δεν ξέρω τι άλλο. Sorry. No TikTok. Για μένα. Προσωπικά για μένα. Αν δεν εννοείται, μπορώ να το κάνω ελεύθερο. Εγώ προσωπικά σε τέτοια ενέργεια δεν μπαίνω. Μπαίνω καθαρά μόνο για να κάψω τον εγκέφαλό μου, παιδιά. Άμα θέλω να ρίξω το επίπεδό μου, το πνευματικό μου πραγματικά, μπαίνω εκεί και βλέπω βλακίες. Αυτό που έχω προσπαθήσει να κάνω είναι να αλλάξω λίγο τον αλγόριθμο και να βλέπω ζωάκια, κάτι γατούλες, γατάκια, κάτι λύσεις για κάποια πράγματα, για όμορφα μέρη, λίγο διαλογιστικά, λίγο ξέρω εγώ, μουσική, αυτά. Τόσο, εκεί. Τώρα θα μου πει, μα αυτό κάποιος άλλος μπορεί να πει, άστο. Πάμε στο επόμενο τώρα που είναι ο Ερμής. Μάλιστα, και έχει βγει μια αυτοκράτηρα, μια πανέμορφη αυτοκράτηρα. Κοίταξε να δεις. Ο Ερμής έχει να κάνει λοιπόν με τη διαίσθησή μας, με την εξυπνάδα μας, έχει να κάνει με τις δράσεις μας και η αυτοκράτηρα σε βάζει όντως σε έναν ηγετικό ρόλο. Η αυτοκράτηρα είναι ηγέτιδα. Σε βάζει σε έναν ηγετικό ρόλο να προχωρήσεις, να πάρεις αποφάσεις, να γίνεις δημιουργικός, δημιουργική. Πρόσεξε πως έρχεται και κολλάει εδώ πέρα γενικά ότι αν θέλεις να κάνεις κάποια πράγματα σε οποιαδήποτε πλατφόρμα πλέον, είναι ok, αλλά βάλε κάτι δημιουργικό για να γεμίζεις, ρε παιδί μου. Έχω να σας πω ένα πράγμα, παιδιά. Εγώ προσωπικά αυτά που κάνω δημιουργικά γεμίζω πάρα πολύ. Και είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Και εξάλλου το λέτε και εσείς και φαίνεται και βγαίνει και προς τα έξω, έτσι. Εγώ γεμίζω. Αυτή η ενέργεια εγώ δεν θέλω να τη χάσω. Αυτό σου λέει εδώ πέρα. Και με τον Ερμή, λοιπόν, που σημαίνει και επικοινωνία, μία όριμη επικοινωνία, σοβαρή επικοινωνία, μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτό και να πετύχεις θαύματα πραγματικά. Εντάξει. Φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω. Μην ξεχάσετε την εγγραφή σας, like, notification και για όσους ενδιαφέρονται φυσικά και να γίνουν μέλη προκειμένου να έχουν κάποια προνόμια, ας το πούμε, τα οποία είναι μόνο για μέλη ξεχωριστά. Ήδη υπάρχουν αρκετά μέλη τα οποία έχουν κάνει την εγγραφή τους, βλέπουν κάποιες αναλύσεις διαφορετικές που δεν θέλω με κανέναν τρόπο να τις βγάλω προς τα έξω, δική μου επιλογή, δική μου απόφαση. Αυτά ήθελα να εκφράσω. Θεματάρα, ένα έχω να σας πω. Πού να δείτε και το επόμενο θέμα. Θα πάθετε πλάκα. Πραγματικά θα πάθετε πλάκα. Λέγεται το μαγικό. Τα αφήνω εκεί και τα λέμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά.